Επιστρέψαμε φίλε και φίλοι, εδώ είμαστε και όπω βλέπετε ήδη μαζί μου είναι ο κύριο Βασίλη Γκέρο, ο Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα και σε εσά και στου φίλου και τι φίλε που μα παρακολουθούν το Crete TV. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, γιατί τα μέτωπα είναι πολλά στο, στο Δήμο σα. Και όταν λέω μέτωπα, ενώ εξελίξει, κύριε Δήμαρχε. Και θέλω να ξεκινήσω λίγο με το κομμάτι του, του νέου Διεθνού Αεροδρομίου στο Καστέλι. Ε, στο 50% είναι η φάση τη ολοκλήρωση του, αν δεν κάνω λάθο, βλέποντα έτσι και νέα. Η εντός σειρματοπλέγματος που λέμε, για το αεροδρόμιο αυτό αυτό είναι πάρα πολύ ταχύς. Ε, στην παρουσίαση που έγινε τις προάλλες ήταν ε, πάνω από 40% η πρόοδος των εργασιών εντός αεροδρομίου. Ταυτόχρονα επισημάναμε ότι εκτός αεροδρομίου δεν προχωρούν τα έργα και είναι πάρα πολλά, είτε αυτά προβλέπονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης, είτε είναι αυτά που διαπιστώθηκαν στην πορεία ότι πρέπει να γίνουν, με πρώτα τα αντιπλημμυρικά, yeah. έχει γίνει μια προμελέτη, η οποία δείχνει ότι πρέπει να γίνουν έργα 60 περίπου εκατομμυρίων. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ και δύο χρόνια καθυστερεί η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να τα αναθέσει. Και αν έρθει ο αντίστοιχο Ντάνιελ, ο Ντανιελάκη, ε, τότε θα είναι αργά. Mm -hmm. Πρέπει χθε, πριν δύο χρόνια που έγινε η προμελέτη να είχαν ανατεθεί έστω τώρα. Αυτό ήταν το κεντρικό αίτημα προς τον Υπουργό. Ταυτόχρονα με τα άλλα έργα που πρέπει να γίνουν, παράλληλα ούτως ως το αεροδρόμιο, να έχει μια οργανική συλλειτουργικότητα με την περιοχή. Με την δηλαδή με την οδικά, περιοχή, έργα, ένα μεγάλο κομμάτι. οδικά έργα και άλλα, σύνδεση με την ευρύτερη περιοχή. Και φυσικά οι μεγάλες συνδέσεις του αεροδρομίου, με βορρά, νότο και... Ανατολή. Mm -hmm. Είναι Δύση Ανατολή. Είναι θέματα που περιλαμβάνονται αυτά όμω στη Σύμβαση Παραχώρηση. Ε, ο δρόμο Ηράκλειο-Βιάννο είναι ο εναλλακτικό δρόμο από αυτόν τη Ιωσονήσου. Μετά δηλαδή που φαίνεται ότι έχει ξεκαθαρίσει η ανάγκη για να δημιουργηθεί το τούνελ, για να κατασκευαστεί το τούνελ. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά γίνονται πρόδρομε εργασίε. Οπότε αυτό μα έχει εδώ και καιρό δείξει ότι θα γίνει, δηλαδή, θα το, θα το, γίνει το, το τούνελ. Το δημαρχή, ναι. Γιατί ε, όσο πιέ, και αν πιέσαμε εμεί τον κύριο Σταϊκούρα να πάρουμε απάντηση, ήταν πολύ λακωνικό όσο ε, ό,τι έχει να κάνει θα, με αυτό. Θα, θα το κάνει για πολλού λόγου. Δεν, δεν, θέλω να του αναλύσουμε και δεν μπορεί και να είναι και πρόσθετη άλλοι. Νομίζω όμω ότι και για του περιβαλλοντικού λόγου που ήδη έχουν αναφερθεί. Ε, ήταν πολύ μεγάλο λάθο το οποίο δεν είχε μπει από την αρχή στη μελέτη. Αλλά θα θυμάστε ότι το αρχικό πλάνο για το αεροδρόμιο ήταν ένα δισεκατομμύριο-250 εκατομμύρια. Mm. Θεωρήθηκε ψηλό για την εποχή, οπότε κάποια στιγμή μειώθηκε και έγινε 850 περίπου. Μιλάμε mm -hmm. δηλαδή τώρα περίπου εκατομμύρια. Mm -hmm. Αυτό τι σημαίνει, ε, Ότι φτηνίσαν τα υλικά, mm -hmm. το κόστος, Όχι βέβαια. Αφαιρέθηκαν έργα τα οποία θα προστε... είχαν την πρόθεση να τα προσθέσουν στη συνέχεια. Επομένω είναι ένα έργο, πιστεύω, το οποίο από την αρχή έπρεπε να γίνει. Θα ανακοινωθεί κατά την άποψή μου, αφού βλέπουμε ότι κάνουν πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή του, αλλά δεν πρέπει να μείνει εκεί. Γίνονται δηλαδή πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή του, αλλά δεν ναι. το ανακοινώνουν. Αυτό τώρα κρυφτούλη, Δήμαρχε. Ναι, νομίζω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, πρέπει όμως να δουν και την εναλλακτική σύνδεση Ράκλιο πεζα καστέλι, Ράκλιο αρκαλοχωρη καστέλι, ε, τη βελτίωση της ασφαλειάς του. Είναι ένα δρόμος ο οποίος θα κόσει μεγάλο βάρος. Μην ξεχνάτε ότι επειδή δεν γίνεται αγωγό καυσίμων, θα έχουμε την ημέρα πάνω από 100-150 βιτεοφόρα τα οποία θα κινούνται. Δεν μπορεί να κινούνται από έναν δρόμο. Mm. Έχουμε μια τεράστια κίνηση λοιπόν και στον Ηράκλειο Αρκαλοχώρη, ηράκλειο Πεζά, ηράκλειο Αρκαλοχώρη Καστέλη. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί η ασφάλεια του δρόμου για να μην, να μην θρυνούμε συχνά πυκνά θύματα. Αυτό γίνεται και τώρα με πολλά ατυχήματα πόσο μάλλον που γίνονται το... πόσο μάλλον και την επόμενη κίνηση, Ύστερα υπάρχει το ζήτημα της σύνδεσης με τον Νότο. Εδώ υπάρχει μια παραξήγηση. Θεωρείται Νότος ο και ο Βιάνος. Ε, μα δεν θέμε μόνο ο Νότος της Ανατολικής πλευράς. Πρέπει να συνδεθεί και ο Νότος με Σαρά. Mm -hmm. Άρα χρειάζεται μια σύνδεση η οποία δεν έχει προβλεφθεί ούτε καν ως προμελέτη από το αεροδρόμιο προς τον νότιο άξονα προκειμένου να συνδεθεί και η δυτική πλευρά του νησιού. Αυτά ως περίγραμμα νομίζω ότι δείχνουν ότι τα εκτός αεροδρομίου έργα δεν έχουν προχωρήσει. Αμέσως, αμέσως κύριε Δήμαρχε, εγώ βλέπω εδώ πέρα κάπου 6-7 εκκρεμότητες, ε, μόνο σε αρρύθμιση για να μην μπούμε σε δυσκολία και ε, σε εγχείρημα. Αν, αν πάμε στα μικρότερα έργα είναι ακόμα περισσότερα. Άρα, τι, βιαστήκαμε να κάνουμε ένα έργο χωρί να έχουμε δει τι κάνουμε στο εκτό σειρματοπλέγματο που λέτε κι εσεί. Όχι, έχει δοθεί προτεραιότητα από την εταιρεία στα εντό. Το Υπουργείο Υποδομών όμω δεν είναι η εταιρεία. Το Υπουργείο Υποδομών είναι υπεύθυνο για το σύνολο των έργων. Mm -hmm. Άρα, θα πρέπει αυτά που δεν έχουν προβλεθεί να προβλεθούν και να ανατεθούν, είτε στην ίδια την εταιρεία είτε σε άλλη. Προβλέπεται με ανάθεση στην ίδια εταιρεία να γίνουν. Αν το αρνηθεί, πρέπει να το αναθέσει σε άλλη. Αυτά είναι πράγματα που προβλέπονται στη σύμβαση. Χρειάζεται πολιτική βούληση, η οποία δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν είναι λόγω του ότι ε, μα είπαν ότι δεν είναι, υπάρχει και λίγο στενότητα οικονομική. Εντάξει, όταν κάνει ένα τέτοιο έργο, δεν μπορεί να μιλά για στενότητα οικονομική. Δεν δε και εκτό. Όλα τα απαραίτητα έργα πρέπει να γίνουν. Και βέβαια, όχι στη λογική. Καλά θα σα κάνουν το τούνελ, αλλά δεν θα πάρετε χρήματα τα επόμενα πέντε χρόνια. Που είπε ο κ. Σταϊκούρα προ τον Περιφερειάρχη και του Δημάρχου. Δεν γίνεται αυτό. Θα πάρει από εκεί, αλλά δεν το, θα, θα πάρει από ναι, εκεί. Ναι, είπαμε, κάνουμε ό,τι δεν τα ακούμε. Α το θεωρήσουμε χαριτολόγημα, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι εντελώ απαράδεκτο. Ε, Επομένω, εμεί πιέζουμε στην κατεύθυνση να κινηθούν και τα έργα εκτό αεροδρομίου. Είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια, ταυτόχρονα προετοιμαζόμαστε ούτω ώστε να ε, αναδείξουμε τους προορισμούς στο πλαίσιο του Δήμου μας. Είτε αυτά είναι αρχαιολογικοί χώροι, ε, είτε είναι σημεία έλξης που θα δημιουργήσουν μια κινητικότητα τουριστική, στο πλαίσιο βέβαια μιας ήπιας τουριστικής ανάπτυξης που μπορεί να ωφελήσει και την περιοχή και τους κατοίκους της και να μην είναι και δεν θα είναι, δεν μπορεί να είναι Καθηκόνα και καθομείωση των ξενοδοχείων του Βορρά που έχουν να κάνουν με το μαζικό τουρισμό. <Τε>... Έτσι, Θέλω να πάμε και σε αυτό. Είναι διαφορετικά, διαφορετικά δυνατότητες. τα πράγματα. Θα πάμε και σε αυτό και στι δυνατότητε και σε ό,τι έχει να κάνει και με τι ανάγκε που θα δημιουργηθούν και σε ό,τι έχει να κάνει και με νέα σπίτια κτλ. Και τα, και τα Θέλω όμω πρώτα ναι, ένα, ένα, ένα σχόλιο τελευταίο για τα αντιπλημμυρικά και το ρωτάω αυτό γιατί κύριε Δήμαρχε, βλέπουμε τι εικόνε. Είπατε εσεί για το τι θα γίνει εδώ αν δούμε ένα νέο Ντάνιελ στην περιοχή. Βλέπουμε και τι εικόνε στην Ισπανία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η ανησυχία όλων είναι πόσο θωρακισμένε είναι οι περιοχέ και σε υποδομέ. Αυτά τα αντιπλημμυρικά σε τι βάθο χρόνου. Πιστεύετε εσεί ότι αν ας πούμε, τρέξουν τώρα οι διαδικασίε θα ολοκληρωθούν, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό και αφορά την περιοχή. Τα, Συνήθω τα έργα καθυστερούν λόγω των διαδικασιών, όχι λόγω αυτή καθεαυτή τη κατασκευή του. Αν λοιπόν το Υπουργείο αναθέσει τα έργα έστω τώρα μετά από δύο χρόνια καθυστέρηση, γιατί θέλει οριστή μελέτη ή έργο, mm. θα το αναθέσει πακέτο να γίνει η οριστή μελέτη άμεσα και το έργο. Η εκτίμηση τεχνικών είναι ότι μπορεί να γίνουν μέσα σε δύο χρόνια. Μέσα Έχει σε δύο χρόνια. χρόνια. Ήδη δηλαδή θα είχαν εκτελεστεί. Αν είχαν ανατεθεί το 2022, που παραδόθηκε η προμελέτη στον κύριο Καραγιάννη, υφυπουργό τότε των υποδομών, mm. αν είχε γίνει και η οριστική ανάθεση, τώρα τα έργα θα είχαν τελειώσει. Και δεν θα είχαμε το φόβο και τον κίνδυνο. Δεν υπάρχει όμως κάποια ενημέρωση για το πότε θα ξεκινήσει όλο, όλη αυτή Όχι, δεν υπάρχει ούτε καν υπόσχεση. Αυτό είναι νομίζω το μεγαλύτερο ειστέρημα ε, που υπάρχει στην ναι. πολιτική έξω από το αεροδρόμιο. Ναι. Να την πω πάλι εκτός σύρματοπλέγματος. Ναι, ναι, ναι. Το λέτε σχηματικά, αλλά ε, το καταλαβαίνω. Είναι, είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα αφήνουν πίσω. Γιατί όταν έρχεται η απάντηση από τη φύση, mm. είναι πολύ σκληρή. Και δεν και, περιμένει και η φύση. Και πρέπει να σα πω ότι η φύση, για αυτού που πιστεύουν ο Θεό, η φύση, οτιδήποτε, ε, προειδοποιεί. Στην ε, Θεσσαλία πριν τον Ντάνιελ, θυμάστε ότι σε έγινε ο Ιανό. Mm -hmm, mm -hmm. Μια ήπια σε σχέση με τον Ντάνιελ φυσική καταστροφή, όμω δεν ακούσαμε το μήνυμα. Το ίδιο έχει γίνει στην περιοχή της Παιδιάδας, στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο, το 2020. Η πλημμυρε έκτηση 7 Νοεμβρίου του 2020 που χτύπησαν Δήμο Σονίσου, Δήμο Μινώα, Παιδιάδας στην περιοχή αυτή την ευρύτερη και ειδικά την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο προειδοποίηση έχει γίνει. Δεν δικαιολογείται κανείς. Αυτό θέλω να καταστήσω σαφέ και θα μας αξίζει ως κράτος, έτσι, με τις ευθύνες, αυτοί που καθυστέρησαν την, ή καθυστερούν ακόμα την απόφαση, θα μας ε, αξίζει οποιαδήποτε, όχι μόνο κριτική επιτίμηση ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πιστεύω και χειρότερα από αυτά που υπέστη στην Ισπανία ο, ε, ο βασιλιάς και ο πρωθυπουργός νομίζω είχαν πάει yeah. στην επίσκεψη εκεί. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι ότι αν. Δεν μπορούμε ε... να πούμε, δηλαδή εδώ δεν ξέραμε, δεν, ναι. ξέραμε, δεν γίνεται. Το αυτό. θέμα είναι τώρα ότι ελπίζουμε όλοι να μην συμβεί κάτι για τα επόμενα χρόνια μέχρι να, να ολοκληρωθούν τα αντιπλημμυρικά και ελπίζουμε σε ελπίδε. Ελπίζουμε αυτό γίνει, έτσι, και ε? από την άλλη μεριά, κυρία Σπαγινάκη, απαιτούμε να κάνει ε, ναι, άμεσα την άμεσα. ανάθεση. Πάμε λίγο και στο κομμάτι λοιπόν, το, το υπόλοιπο που αναφερθήκατε και εσείς. Θα δημιουργηθούν λοιπόν νέε ευκαιρίε για την περιοχή και νέε ανάγκε. Και... Και, είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη πρόκληση και, και για εσά. Γιατί ναι, μπορεί να βλέπουμε τι ευκαιρίε τη τουριστική ανάπτυξη ε, και τη γενικότερη ανάπτυξη τη περιοχή, αλλά θα πρέπει να καλύψει και κάποιε ανάγκε. Και δεν ξέρω τώρα οι δυνατότητε πώ είναι, κύριε Δημαρχή, στο να τρέξουν. Που την ώρα οι δυνατότητε είναι μικρέ. Με την έννοια, μάλλον οι δυνατότητε, οι ευκαιρίε είναι μεγάλε. Οι ευκαιρία είναι μεγάλε. Η ικανότητα μεγάλε. που υπάρχει ναι. από την πλευρά τη πολιτεία του Δήμου θα πρέπει να μεταφραστεί στην πράξη. Mm. Έχουμε λοιπόν Καταρχήν τα... τα θλιβερά αποτελέσματα από το σεισμό, τα οποία όσον αφορά τις υποδομέ και τις, ιδιωτικά... τις κατοικίες και τα ιδιωτικά κτίρια έχουν ε, ε, αποτιμηθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Έχουμε τις αργές διαδικασίες αδειοδότησης για την επισκευή των κτιρίων, ε, παρότι έχουν κατατεθεί προτάσει για απλούστευση τόσο από το τεχνικό επιμελητήριο όσο και από το Δήμο. Έχει χαθεί σημαντικό χρόνο. Ενώ έχουν μπει, εδώ είναι το παράδοξο. Εδώ, ενώ έχουν μπει από τι πρώτε όλες μέρες μέρε κάποιε προκαταβολέ σημαντικέ σημαντικές, σημαντικές και σε άλλου Δήμου φυσικά, όχι μόνο στο δικό μα, για να μπορέσουν Μήκαν, λοιπόν, τις 10 μέρες. οι άνθρωποι να φτιάξουν τα σπίτια του. Μπήκαν λοιπόν τι πρώτε δέκα μέρε. Οι άδειε δεν δίδονται. Άρα Μπαίνει ένα ερώτημα. γιατί έδωσε τι προκαταβολέ. Ε, δεμένα τα χέρια. Τι έτσι, <στονίτου> θα τα κάνουν τι προκαταβολέ. Έτσι ας. λοιπόν, έχουμε ένα στίχημα που, που έχει να κάνει με την αποκατάσταση στην τσιστή των ιδιωτικών κτηρίων <στονίτου> αλλά και του δημόσιου χώρου. Η τσιστή αποκατάσταση γενικότερα, η, η ανασυγκρότηση, συνδυάζεται και με τι ευκαιρίε που θα έχει, που θα μα δώσει το αεροδρόμιο. Γιατί <στονίτου> <στονίτου> η ανάγκη για κατοικίε, η ανάγκη για εγχιαζόμενα. Ε, 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 είτε είναι Airbnb είτε με τον παραδοσιακό τρόπο, για μικρές μονάδες. Τι σημαίνει ότι ε, πρέπει αυτή η ανάγκη να καλυφθεί και ταυτόχρονα με την ανασυγκρότηση λόγω του σεισμού να δημιουργήσουμε την κρίσιμη μάζα των απαιτούμενων υποδομών. Χρειάζονται πάνω από 1.500 σπίτια άμεσα για να μπορούν να διατεθούν. Τώρα πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς ψάχνουν οι άνθρωποι να νοικιάσουν για να μείνουν εργαζόμενοι είτε στην κατασκευή στην τέρνα είτε για άλλου λόγου, είτε δεν βρίσκουν. Αφού mm -hmm. δεν φτιάχνουν τα σπίτια στι αργαλοχώρε, στο καστέλι είναι λιγότερα κτλ. Υπάρχουν σποραδικά που βρίσκουν σε μικρότερου κύκλου, αλλά δεν υπάρχει αυτή η κρίσιμη μάζα που θέλουμε. Μια θετική εξέλιξη είναι, περιμένουμε να τη δούμε βέβαια ολοκληρωμένη, η ένταξη στο εξοικονομώ. που θα βοηθήσει, αυτό... πρόσφατη εξέλιξη που θα βοηθήσει πάρα πολύ εφόσον προχωρήσει γιατί και τα χρήματα που δίδονται για την ανακατασκευή ενός σπιτιού για την επισκευή δεν είναι, δεν καλύπτουν όλο τον προϋπολογισμό, ναι, βέβαια. καλύπτουν μέρος. Άρα σε συνδυασμό με το εξοικονομό μπορεί να γίνει καλύτερη δουλειά. Στο εξοικονομό νομίζω γίνεται ένταξη ανεξάρτητα από και ισοδηματικά και κριτήρια, και έτσι? Ναι, και ανεξάρτητα από ορισμένα άλλα κριτήρια τα οποία Μπαίνουν σε, σε άλλες περιοχές, περιοχές που δεν είναι σε φυ... μετά από φυσική ε. καταστροφή ε, Αυτό βέβαια εμεί το είχαμε ζητήσει πολύ πριν μπει στη Θεσσαλία έτσι. Είχε προταθεί, είχε ε, μελετηθεί και ε, δεν είχε γίνει Κάποια στιγμή λοιπόν με έκπληξη είδαμε ότι γίνεται στη Θεσσαλία Και αμέσως αντιδράσαμε Θετική εξέλιξη ότι ε, ανακοινώθηκε μετά από ερώτηση του βουλευτή του κ. Φαλογιάννη mm -hmm ότι θα γίνει. Εμεί αναμένουμε όμως να δούμε να γίνει νομοθετική ρυθμίση για να ενταχθεί. Ε, έχουμε παράλληλα επεξεργαστεί ένα ειδικό πρόγραμμα για την περιοχή και σε συνεργασία με τους γειτονικού Δήμους, Σερσονίσου, mm. ε, Αρχανών Αστερουσίων, Βιάνου και ο Δήμο Μινώα Παιδιάδα και σε οραμένα ζητήματα και με το γειτονικό Δήμο Οροπεδίου παρότι είναι σε άλλο νομό. Ένα ειδικό πρόγραμμα στο οποίο θα ενταχθούν βασικέ υποδομέ με χρηματοδότηση από δύο σκέλη. Το ένα είναι εθνικό σκέλο και το άλλο είναι από το ΠΕΠ. Mm. Αυτά τα, αυτό το ειδικό πρόγραμμα, α το πούμε τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, ω προ τη χρηματοδότησή του παραδείγματο χάρη από το ΠΕΠ, θα είναι μια πολύ καλή εξέλιξη για να καλύψουμε κενά που υπάρχουν στα έργα που χρηματοδοτεί το κεντρικό κράτος. Και μπορεί να τρέξει και πιο γρήγορα, έτσι. Είναι κάτι που ε, διευκολύνει λόγω του ότι το διαχειρίζεται η περιφέρεια, η διαχειριστή τη περιφέρεια. Είναι, θα έλεγα, το μοντέλο που πρέπει να ισχύσει για όλα. Για όλα πρέπει να υπάρξει ένα περιφερειακό σχεδιασμό και μέσα από αυτόν και οι Δήμοι να υλοποιούν τα τοπικά προγράμματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα γενικότερο. Είναι μεγάλη συζήτηση, Γιατί πολλά πράγματα έχουν συγκεντρωθεί ξανά στην Αθήνα όσον αφορά την εξουσία. Και αναφέρομαι στις αποφάσεις και στο χρήμα. Ε, να αποκεντρωθούν γιατί, όλα αυτά. Γιατί ως προς τις αρμοδιότητες, οι αρμοδιότητες <χει> υπάρχουν, υπάρχουν πλήρω αποκεντρωμένες. <χει> αλλά όταν η χρηματοδότηση και η απόφαση για την χρηματοδότηση και για την ένταξη έργων είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού, τότε έχουμε ένα υπερσυγκεντρωτικό σύστημα το οποίο πιστεύω ότι έχει κλείσει τον κύκλο του. Όταν να προσφέρει, το πρόσφερε. Το παράδειγμα του Ταμείου Ανάκαμψης, η αποτυχία κατά την άποψή μου σε σημαντικό βαθμό, γιατί δεν υπάρχει η απορροφητικότητα που έπρεπε να υπάρχει, ε, οφείλεται κυρίως αυτό, στον mm. υπερσυγκεντρωτισμό που υπάρχει. Και γι' αυτό χρειάζεται και μια ανακατανομή ε, εξουσίας όσον αφορά τις αποφάσεις και τους πόρους, mm. σε σχέση με τις αρμοδιότητες που έχουν οι Δήμοι, Ωστε να κινητοποιηθούν να, να και τοπικέ δυνάμει παράλληλα να ενεργοποιηθούν και να έχουμε εν, ενό άλλου τύπου ανάπτυξη. Όχι μόνο αυτή που κατευθύνεται κεντρικά, που χρειάζεται στις, στα project εθνικού επίπεδου. Απαιτείται να, να και υπάρχει μεγάλη, λοιπόν, και εθνικό σε... σχεδιασμό. Αλλά δεν γίνεται τα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα mm. να ελέγχονται από ένα άνθρωπο από την Αθήνα τη στιγμή που υπάρχει θεσμοθετημένος και στο Σύνταγμα και σε όλους τους νόμους η έννοια του περιφερειακού προγραμματισμού και η έννοια της τοπικής ανάπτυξης. Μεγάλη και σοβαρή συζήτηση που πρέπει να γίνει αυτή. Αυτή, η πρέπει, αυτή θα πρέπει γίνει, να γίνει, στο συνέδριο που ξεκινάει σχέδιο. την Πέμπτη, την Τετάρτη είναι η συνεδρία στη Σχέδη, από την Πέμπτη ξεκινάει η συνέδριο της τοπικής αυτοδίκησης πρώτου βαθμού στη Ρόδο και νομίζω ότι πρέπει να είναι το κεντρικό ζήτημα αυτό, παράλληλα βέβαια με τα μεγάλα θέματα εχμής που έχουμε, τα ζητήματα είναι η πρώτη φορά που η αυτοδιοίκηση δεν έχει αναπτυξιακό πρόγραμμα. Υπήρχε το 7, το 7, μιλάω τώρα για πριν 40 χρόνια. Υπήρχε ο Καποδίστρια, πρόγραμμα χρηματοδοτικό. Στη συνέχεια το πρόγραμμα Ελλάδα. Πρόσφατα υπήρχε ο Φιλόδημο 1, ο Φιλόδημο 2. Mm. Πολύ πρόσφατα ο Τρίτσι. Mm. Ο Τρίτσι και από τη σημερινή κυβέρνηση. Πέρυσι, στόπο Τρίτσι, από. Πρώτη, πρώτη δηλαδή του μόλις αναλάβανε νέες δημοτικές αρχές, σταμάτησε ο Τρίτσης, ε, δεν υπάρχει ένα τεξιακό πρόγραμμα. Ε, είναι δυνατόν αυτό. Δεν μπορεί αυτό να, είναι να γίνει. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν για είναι, την υπουργία του. Είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να τεθεί. Το δεύτερο θέμα που πρέπει να τεθεί έχει να κάνει με τους ΚΑΠ. Η κεντρική αυτοτελή πόρη είναι πάρα πολύ μειωμένη. Εμείς βέβαια ως Δήμος πάθαμε και επιπλέον ζημιά mm -hmm. από το την απογραφή που έδειξε μείωση κατά 3.500 κατοίκους. Είτε πραγματική είτε εικόνικη. Mm. Δεν, μπορούμε, δεν μπορούμε να αποτυπήσουμε πόσο ποσοστό είναι η πραγματική. Ο διπλανός δήμος είχε μόνο 500 κατοίκους μείων. Εμείς είχαμε μείων 3.500. Αυτό με τα νέα δεδομένα σημαίνει μείων 1.300.000 ζεστό χρήμα. Αν δεν πώς είχε πώς. γίνει και η διόρθωση που έκανε ο κύριο uh, Λιβάνιος, η διόρθωση όταν λέω είναι τα, η αλλαγή των κριτηρίων. Mm. Θα ήταν 2 εκατομμύρια μια αλλά μειώθηκε κατά 700.000 γιατί έχουμε τεράστιο αριθμό οικισμών που λαμβάνονται πλέον υπόψη, 72 οικισμού, και έχουμε και μεγάλη έκταση. Είμαστε η δεύτερη, τρίτη, στην Κρήτη σε έκταση. Άρα λοιπόν, η ΚΑΠ θα πρέπει η κυβέρνηση να αποφασίσει ή θα δώσει τη δυνατότητα στου Δήμου. Τώρα θα μα δώσει, λέει, 1,2 ΚΑΠ. Δηλαδή, τι σημαίνει, τη μηνιαία δόση που παίρνουμε, θα μας δώσει άλλη μια για να καλύψουμε την αύξηση του ρεύματο. Το ενεργειακό κόστο. Δεν, γίνεται. Δεν έτσι η αύξηση του ρεύματο. Το ρεύμα, το ενεργειακό, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα, είτε δίνοντά μα κατά προτεραιότητα σύνδεση, mm -hmm. είτε μέσα από τι ίδιε τι άδειε τι οποίε δίνει, τζάμπα, δίνει άδειε στην uh, Νικολέτα Σφακιανάκη. Mm. Και η Νικολέτα Σφακιανάκη παράγει ρεύμα, αυτή είναι η καλή εκδοχή, και το πουλάει. Αυτή είναι η καλή εκδοχή. Από την άδεια που σα έδωσε λοιπόν δωρεάν για να κερδίσετε ω επενδυτή που θα επενδύσετε, θα έπρεπε ένα ποστό 10-15% να πηγαίνει στο Δήμο και στο Δημόσιο, στο Δήμο που γίνεται η επένδυση. Άρα, όλε οι παροχέ θα μπορούσαν να είναι από την δωρεάν ρεύμα, από τα δικαιώματα ναι, ναι. του κράτου. Η κακή εκδοσία, ξέρετε ποια είναι. Πουλούνται οι άδειε, παίρνει τζάμπα ο επιχειρηματία και τι πουλάει μερδιά ακριβέ. Δεν κατάλαβα αυτό το εμπόριο γιατί επιτρέπεται. Μια φορά που έδινε μετά τον πόλεμο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δίνανε άδειε ΔΣΤ, ταξί και τέτοια το κράτο. Ε, τότε υπήρχε μια ρήτρα ότι δεν μπορεί να μεταβάσει για και κάποια χρονιά. Τώρα χρόνια. δεν υπάρχει. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Mm. Και πούλησε ο κοπελούζο στη ΔΕΗ. Δέστε τα στοιχεία να δείτε. Άδεια που πήρε τζάμπα από το κράτο και την πούλησε πόσα εκατομμύρια. Βέβαια, έτσι το παράδειγμα τη εταιρεία που πουλήθηκε στου Άραβε. 3,9 δι πουλήθηκε μια εταιρεία ελληνική, η οποία έχει κάποια έργα ενεργειακά και πολλέ άδειε. Πήρε πολλέ άδειε από το κράτο, τι οποίε πούλησε στου Άραβε. Αυτά όλα έπρεπε να είναι Φέβαια. στην Φέβαια. αυτοδιοίκηση, στου στοχού ανθρώπου, στην παραγωγή, σε επιχειρήσει τη έτσι Εκεί έπρεπε να πάνε. Όχι στι πέντε αδερφέ που λέμε τη ενέργεια, Δυστυχώ. Ανοίξτε λοιπόν τη συζήτηση και στην ΚΕΔΕ στι Κέδε, επόμενε λοιπόν, μέρε. Για τα θέματα τα αναπτυξιακά, τη χρηματοδότηση, την ενέργεια, το νερό. Διαφωνούμε πλήρω ω αυτοδιοίκηση με το σχέδιο τη κυβέρνηση να συγκεντρώσει ει τα Αθήνα όλη την εξουσία. Θέλει να επεκτείνει την ΕΙΔΑΠ να πιάσει όλα τα νησιά και την Κρήτη. Να πιάσει όλα τα νησιά τη την Κρήτη, η ΕΙΔΑΠ. Και να θε να πάρει για μια βλάβη από τώρα το πιο απλό. Τηλέφωνο, θα παίρνει στην Αθήνα, θα σου κανονίζει ψω θα έρθει. Καλά, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν υπάρχει ω σκοπό. Οι άνθρωποι που σχεδιάζουν εκτό από το γραφείο, εκτό πραγματικότητα δεν είναι. Και βέβαια το άλλο θέμα, το μεγάλο, είναι τα απορρίμματα. Γίνεται μια. Είναι πολλά τα θέματα. Γίνεται δημαρχική. εδώ και χρόνια μια προσπάθεια, η οποία έχει αποδώσει σε μεγάλο βαθμό. Χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά ακόμα για να έχουμε μικρό. Περιβαλλοντικό αποτύπωμα και Μάλιστα. λίγο κόστο στου πολίτε. αυτό σημαίνει κυκλική οικονομία, δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Κυκλική οικονομία, ανακύκλωση, τα κλπ. Θα υπάρχει. μπορούσαμε να συζητάμε σίγουρα πολλέ ώρε ακόμα για τα θέματα τη αυτοδιοίκηση, όχι μόνο αμυγό του Δήμου, αλλά συνολικότερα τη αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Όπω και να έχει, δεσμεύομαι ότι θα ξανακάνουμε συζήτηση και μετά το συνέδριο τη ΚΕΔΕ για να δούμε και αν έχουμε και νεότερα από εκεί. Βέβαια, γιατί αλλιώ που δεν έχουμε οικονομικέ δυνατότητε η κυβέρνηση λέει εντάξει, παιδιά, έχετε λίγη τη δυνατότητα, αυξήστε τα τέλη να βάλετε φόρους, να βάλετε τέτοια. Βρείτε τα παλούσια ουσιαστικά, αυτό. δεν γίνεται. Με μια έτσι. κατάσταση στην κοινωνία, με μια ακρίβεια που είναι στα ύψη, με ένα κόστος ζωής πάρα πολύ σημαντικό, δεν γίνεται να επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο οι πολίτες. Σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε.